Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start. Σε προεκλογικούς ρυθμούς συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις απόψεις των υποψηφίων βουλευτών και τις θέσεις των κομμάτων που εκπροσωπούν. Μαζί μου απόψε για το πρώτο 23 λεπτό ο υποψηφίος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Άγγελος Σπύρου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι πάλι εδώ μαζί σας. Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να επικοινωνούμε με τους φίλους, με τους συμπολίτες μας. Είναι μία εκ των δύο εμφανίσεων τηλεοπτικών που επιτρέπει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για όλους τους υποψηφίους βουλευτές. Απόψε λοιπόν είναι η πρώτη. Και θέλω, κύριε Σπύρου, να μου πείτε αυτή η σύντομη προεκλογική περίοδος, αυτή η διαδρομή μέχρι σήμερα, πώς είναι για εσάς? Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι υποψήφοι, ναι, μεν δίνεται έναν αγώνα για το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε, αλλά δίνεται και ένα προσωπικό αγώνα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι η πρωτιά. Πολύ σωστά. Διεκδικώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη μάχη. Μια μάχη που συμπληρώνεται με την αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος καθημερινά σε ένα αγώνα, αν θέλετε, προσωπικό, αλλά και σε ένα αγώνα συλλογικό, γιατί ο κόσμος, πέρα από την πρωτιά, την προσωπική του καθενός, δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται απόλυτα για αυτό το σκοπό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Θεωρεί ότι έχει πολλά προβλήματα και οι προσδοκίες τους είναι μεγάλες από εμάς και εμείς οφείλουμε να τις υπηρετήσουμε, αφόσον θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα, στις επαφές που έχετε στην πόλη, στα χωριά, με ανθρώπους όλων των ηλικιών, τι είναι αυτό το οποίο ζητούν από εσάς, τι θέτουν ως ζήτημα και θέλουν να αλλάξει την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε να δείτε. Οφείλουμε να δείξουμε ότι αξίζουμε να ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη τους. Η Κέρκυρα συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις και δυνατότητες μιας πολύπλευρης ανάπτυξης. Και προσωπικά εγώ οραματίζομαι μια Κέρκυρα βιώσιμη, προσβάσιμη σε όλους τους κατοίκους της, αλλά και στους επισκέπτες. Μια Κέρκυρα που να έχει υποδομές. Κυρίως αυτό που απασχολεί πολύ τους πολίτες είναι στο κομμάτι του οδικού άξονα, μια και είναι τεράστιος, με πολλές αγροτικές και υπαρχιακές δίκτυο, πάνω από 500 και 600 χιλιόμετρα το κάθε ένα. Θέλει ισότιμη πρόσβαση στις επιχειρήσεις του, στις επενδύσεις του και να έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες σε αυτό. Πέρα τούτου υπάρχουν και άλλες ανάγκες σε υποδομές, όπως να έχουμε αναβαθμισμένες υποδομές και υγείας, που είναι προτεραιότητα όσο με αφορά. Είναι, αν θέλετε, από τους τρεις βασικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ένας έχει να κάνει κυρίως με την ανάπτυξη, που θα έρθει μέσα από την εξωστρέφεια, θα βοηθήσει στο να μειωθεί η ανεργία, στο να κρατήσουμε την κοινωνική μας συνοχή. Στο δεύτερο μεγάλο στόχο, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση του κράτους και την αξιολόγηση. Και το τρίτο μεγάλο που το δέχομαι και το αφουγκράζουμε μεγάλη χαρά, έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα το ενισχύσει. Και δράτω με τις ευκαιρίες, είναι κάτι που δεν θα το αφήσω να πάει χαμένο, αν θέλετε, διότι για μας στη Γέρκυρα τα θέματα της υγείας είναι πρώτης προτεραιότητας. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε κατά την περίοδο της πανδημίας, είδαμε πόσο χρήσιμο είναι το σύστημα υγείας και οφείλουμε να το υπηρετήσουμε, διότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στερούμαστε πολύ. Δίνουμε πολλά περισσότερα στην κεντρική εξουσία, στο αθηνοκεντρικό κράτος, από αυτά που μας επιστρέφουν πίσω. Ξέρετε, τώρα χαμογελώ, γιατί είστε νέος άνθρωπος και θα περίμενε κανείς να είστε πολύ προσιλωμένος και να λέτε ότι όλα είναι καλά σε ένα χώρο τον οποίο εκπροσωπείτε, για να μην δυσαρεστήσετε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο αυτό, και εννοώ τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη. Εσείς όμως δεν διστάζετε να πείτε και αλήθειες που μπορεί κάποιος να ενοχλούν, όπως είπατε για το ζήτημα του νοσοκομείου όταν υπήρξε σοβαρό
θέμα με τις παρατήσεις. Όπως είπατε πρόσφατα για το ζήτημα των αθλητικών υποδομών. Και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει αφενός με βάση τα λεγόμενά σας, αλλά και να συγκρουστεί αν χρειαστεί. Ασφαλώς είμαι πολύ περήφανος για τον Πρωθυπουργό μας, διότι ουδέποτε η χώρα μας ήταν τόσο ισχυρή όσο σήμερα. Παρά τα αυτά, επειδή συζητάμε για θέματα καθημερινότητας αλλά και τα θέματα υγείας, τα οποία τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν αυτός που τα ζει και τα υπηρετεί, όσο με αφορά την τελευταία δεκαετία μέσα από την εργασία μου και στο νοσοκομείο, αλλά και στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αν θέλετε, 2 χρόνια βάλαμε πολύ πλάτη σε αυτό. Όταν θίγονται μεγάλα κοινωνικά θέματα του τόπου, οφείλουμε να έχουμε ένα διαφοροποιημένο λόγο, ένα λόγο που να στηρίζει την κοινωνία την οποία μας δίνει την εντολή να εκπροσωπούμε. Αυτό θεωρώ εκείνη την περίοδο, αυτό τόλμησα, αυτό έκανα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αν θέλετε, δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα διότι και πολλοί κόσμος με ακολούθησε και οι υγειονομικοί μου δείξανε την αγάπη τους και την συμπάθειά τους λέγοντας προχώρα σε αυτό το έργο, σε αυτή την άποψη που έχεις για αυτά τα θέματα, διότι τα γνωρίζεις και δεν έχω κανένα λόγο, καμία... Και αν θέλετε, όλοι μας δικαιωθήκαμε, διότι ήταν μια περίοδο δύσκολη εκείνη την εποχή να φεύγουν γιατροί, γιατί είχε να κάνει με την υγεία μας, με τα παιδιά μας, με το μέλλον του νοσοκομείου κτλ. Τώρα, θα μπουν και άλλα θέματα στην επόμενη τετραετία. Δεν στεκόμαστε στο παρελθόν, κοιτάζουμε το μέλλον, κοιτάζουμε να υπάρχουν συνεργασίες, αν θέλετε, όπως έγινε εκείνη την περίοδο, με όλους τους θεσμικούς, διότι τα θέματα υγείας δεν έχουν χρώμα. Βλέπετε ότι και τα κέντρα υγείας πρέπει να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και να δούμε όντως να υλοποιείται, γιατί είναι σε τραγική κατάσταση. Άρα λέτε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της εξαγγελίας, είναι να παρακολουθεί λοιπόν ο βουλευτής, η αυτοδιοίκηση, πώς εξελίσσεται όλα αυτά και να πιέζει όταν βλέπει ότι κάτι δεν εξελίσσεται στους ρυθμούς που θα έπρεπε. Θέλει διεκδίκηση, διότι ο κόσμος έχει απαιτήσεις και έχει δίκιο σε πολλά θέματα. Όταν τον ακούς και σου λέει φορολογικά, εγώ είμαι ενήμερος, είμαι εντάξει, σαν πολίτης και τι ζητώ, ζητώ ένα ακουστικό την ώρα που το έχω ανάγκη στο νοσοκομείο. Τι θα το απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, σε αυτό το αίτημά του? Αυτό είναι αυτονόητο και οφείλουμε να σκύβουμε το κεφάλι σε αυτό. Όταν ζητά ένα ραντεβού και το ραντεβού είναι μετά από 6 μήνες, αυτό πρέπει να μειωθεί. Πάντα θα υπάρχουν ζητήματα, το ίδιο και στις διακομιδές, όσο και να τις μειώσουμε, αλλά οφείλουμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, είτε αφορά τα καρδιολογικά, είτε αφορά κυρίως μεταφορές νεογνών ή προώρων τοκετών, το οποίο δεν μπορούν να το υποστηρίξουν εδώ. Άρα, μια σημαντική διεκδίκηση για αυτό το θέμα, για το νοσοκομείο μας, σίγουρα θα ήταν ένα αιμοδυναμικό τμήμα όπως υπάρχουν και σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Βλέπω τώρα μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και ζηλεύω, αν θέλετε, εισαγωγικά για την Κέρκυρα, ένα ακτινοδιαγνωστικό κέντρο το οποίο δρομολογείται σε αυτό το κομμάτι. Γιατί να μην το έχουμε κι εμείς? Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν υστερούμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και όμως βλέπεις αλλού να γίνονται και εδώ δεν περπατάει κάτι. Μου το λένε συνέχεια. Φαντάζομαι κάτι. Φαντάζομαι ότι άμα τον δείτε τον Πρωθυπουργό, είτε τώρα είτε μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα του θέσετε. Γιατί όπως του θέσετε και τα ζητήματα των αθλητικών υποδομών. Τα θέσαμε. Θέλω να πω ότι με βγαίνει εμένα, αλλά τα θέσατε τα θέματα στον Πρωθυπουργό. Αυτό που είπα είναι θα μπορούσε να επισκεφθεί ένα μουσείο λιγότερο, αλλά να επισκεφτεί το πρόβλημα των αθλητικών υποδομών, ιδιαίτερα το κλειστό ΕΑΚ, την περίοδο που μας επισκέφθηκε. Επίσης, στην παραλιακή της Γαρίτσας υπάρχει μια τρύπα η οποία δεν έχει διορθωθεί. Στη θεωρία και στα λόγια είμαστε καλοί, οφείλουμε όμως να είμαστε και αποτελεσματικοί, ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοια κενά. Για να μπορέσουμε να πείσουμε μεθαύριο και για τα μεγάλα ζητήματα και για τα σχέδια όσο αφορά την Κέρκυρα, είτε αυτό λέγεται άξονα Βορρά-Νότου, είτε τα φράγματα που θα δημοπρατηθούν, είναι οι μεγάλες ανάγκες που έχει και το νησί για αυτές τις υποδομές, γιατί στηρίζεται, αν θέλετε, και στην οικονομία και στον τουρισμό, το οποίο χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να... Άρα, για να έχουμε μια αξιόπιστη πρόταση και να είμαστε πιστευτοί στον κόσμο, χρειάζεται να λέμε και αλήθειες και πολλές φορές να συγκρούμε. Η σύγκρουση δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με ενημέρωση, έχει να κάνει με διεκδίκηση. Αυτό έχει να κάνει κυρίως. Και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήνουμε στην τύχη του. Εσείς είστε διατεθειμένος. Το έχω καταλάβει ότι είναι πολύ ξεκάθαρο πια από τον τρόπο που τοποθετήσετε. Ότι ναι, μεν αλλά. Δηλαδή, ναι,
Παρακολουθούμε, αλλά θα διεκδικήσουμε, θα συγκρουστούμε. Είτε η επόμενη μέρα έχει να κάνει με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε με μια άλλη κυβέρνηση, γιατί ναι, μεν δημοσκοπικά φαίνεται ότι πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρουμε τελικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Το βασικό μου σύνθημα είναι να αλλάζουμε νοοτροπία και επανέρχεται η εμπιστοσύνη σε σχέση η πολιτική με τους πολίτες. Γνωρίζω ότι υπάρχει απαξίωση για την πολιτική. Πιστεύω όμως ότι η συμμετοχή μας με ειλικρίνεια και θέληση ανιδιοτελούς προσφοράς μπορεί να αλλάξει την αρνητική της εικόνα. Αυτό έχει να κάνει και με τους νέους ανθρώπους, με τη νέα γενιά, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ακριβώς. Διότι θεωρώ χρέος μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις προσδοκίες της κοινωνίας, όπως το λέτε, και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, σε ένα πνεύμα συνεννόησης και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Θεωρείτε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή όλοι εκείνοι οι οποίοι δημοσκοπικά καταγράφεται, και το ρωτώ σε όλους τους υποψηφίους, ότι έχουν μια άρνηση, δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, ή αν πάνε, ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει ποιο κόμμα θα επιλέξουν. Θα αλλάξουν γνώμη, και αν αλλάξουν γνώμη και φτάσουν στην κάλπη, γιατί πρέπει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αρχικά και Άγγελο Σπύρου στη συνέχεια? Καταρχάς, είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και οφείλουμε να το κάνουμε πράξη. Έχουμε μια ευκαιρία κάθε 4 χρόνια και αυτή είναι η δύναμή μας. Άρα, ανεξαρτήτως και οι νέοι και τα νέα παιδιά, που είναι γύρω στις 450.000, αλλά και οι μεγαλύτεροι, παρότι είμαστε η γενιά της κρίσης εμείς, είναι ευνόητο ότι τα έχουμε απαξιώσει ζητήματα, αν θέλετε, και πολιτικής αλλά και τα θεσμικά, και δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Εμείς που αγαπάμε πολύ αυτό εδώ τον τόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ζώντας σε ένα ασταθές και ρευστό περιβάλλον, με απειλές και απρόβλεπτους κινδύνους, ο τόπος μας χρειάζεται συνεννόηση και σταθερότητα. Στην πορεία της τετραετίας καταγράφηκαν ναι μεν αστοχίες και παραλήψεις, αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι αντιμετωπίστηκε με επιτυχία σοβαρές κρίσεις, όπως ήταν το μεταναστευτικό, η τουρκική επιθετικότητα, το ενεργειακό, η πανδημία, φυσικές καταστροφές, και κράτησε η παράταξή μας, αν θέλετε, όρθια και την κοινωνία και την εργασία και την οικονομία του τόπου. Η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ, και αυτό οφείλεται στο ότι θωρακίσαμε και την άμυνά μας και στις διεθνείς σχέσεις που κρατήσαμε, και αν θέλετε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο συντοπίτης μας, ο Νίκος Οδένδιας, με τα υπόλοιπα κράτη και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τον ΟΗΕ και το Αμερικανικό Κογκρέσο, μας έκαναν ιδιαίτερα περήφανους και έχουμε ταυτότητα σαν πατρίδα στο εξωτερικό. Τώρα, η προσωπική μου, όσο με αφορά, είμαι νέος, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Υπηρέτησα και υπηρετώ την κοινωνία και μέσα από την εργασία μου, αν θέλετε, και μέσα από τις γνώσεις μου και μέσα από τους συνεργάτες, τους οικογενειακούς, γιατί έχω και μια οικογενειακή παράδοση στο χώρο. Θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Πιστεύω ότι μπορώ να διεκδικήσω και να τολμήσω και να διαφοροποιηθώ, αλλά παρονομαστεί σε όλα θα είναι η αγάπη για την κοινωνία, για την Κέρκυρα, για τους νέους, για τους φίλους, για το μέλλον μας, γιατί νομίζω οφείλουμε όλοι μας να μην είμαστε αδιάφοροι στα προβλήματα και να συμμετέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς και για το μέλλον μας. Αν λοιπόν όλα εξελιχθούν όπως εσείς επιθυμείτε και η κοινωνία επιλέξει τον Άγγελο Σπύρου, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε την επόμενη μέρα, ποιο είναι για τον τόπο? Το πρώτο πράγμα, καταρχάς, έχει να κάνει τα θέματα υγείας, επαναλαμβάνω, είναι προτεραιότητα, και αυτό που ζητάει η κοινωνία είναι οδικές υποδομές και θέματα υγείας. Είναι πρώτη προτεραιότητα, παράλληλα, οι αθλητικές υποδομές, το έχω ξαναπεί. Είναι στην ατζέντα σας και είναι σταθερά ψηλά. Είναι τα τρία βασικά προβλήματα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα βασικά έχει ανάγκη από αγάπη, με την έννοια πια όλοι μας να συμβάλλει ο καθένας αυτό που μπορεί, προκειμένου να είναι αυτός ο τόπος, αυτός που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές στο καλύτερο επίπεδο. Για να έχουμε έτσι όλοι μας ένα καλό μέλλον, οφείλουμε να βάλουμε όλοι μας αυτό το λιθαράκι, να εργαστούμε και συνεργαστούμε όλοι μαζί σε αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε τίποτα περισσότερο να χάσουμε. Η νοοτροπία να αλλάξει κυρίως και να το δούμε όλοι, γιατί αυτό που ακούς διάχυτα στην Ήπεθρο, σε όλη την κοινωνία, τι είναι? Ότι κάντε κάτι,
μην τα αφήνουμε τίποτα στην τύχη τους. Λέω, θα είμαι στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν είμαι αδιάφορος. Και μου λένε, προχώρα, θα είμαστε κι εμείς κοντά σου, σε στηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το βλέπω και εγώ με χαμόγελο, αλλά και ήδη ανταποκρίνονται θετικά και δεν έχω λόγο να μην έχω παρουσία σε αυτόν εδώ τον αγώνα, αν γιατί όχι και για την πρωτιά ή στο κάτω-κάτω είμαι νέος και έχουμε και ένα μέλλον. Μα είναι προφανές ότι όποιος κατεβαίνει σε αυτό το στίβο, κατεβαίνει για να δώσει έναν αγώνα και να βγει νικητής. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό. Όχι, όλοι σας, ανεξαιρέτως κόμματος, θέλετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σωστά. Και είναι ξεκάθαρο. Και η κοινωνία παράλληλα σου λέει να είμαστε και αποτελεσματικοί σε αυτό. Διότι πολλές φορές και τα λόγια είναι... Ναι, είναι αυτό το οποίο οι πολίτες νομίζω έχουν κουραστεί να το βιώνουν, γιατί πολλές φορές άλλα ακούνε προεκλογικά και άλλα βλέπουν μετεκλογικά. Ισχύει. Να εξελίσσονται και ίσως είναι και ένας λόγος που γυρίζουν και την πλάτη πολλές φορές. Μα γι' αυτό λέμε έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, την οποία θα πρέπει να την ξανακερδίσουμε με ένα λόγο αληθινό και ένα λόγο πρακτικό στα προβλήματα. Ερχόμενος εδώ στο στούντιο, στον δρόμο μου λένε τώρα ήμουν στην Εθνική Παλιοκαστρίτσα, κάποια στιγμή αυτά τα χόρτα δεν θα πρέπει να κοπούν. Ναι, είναι ζητήματα βέβαια αυτά αυτό που λέω, αλλά πρέπει χόρτα, να υπάρχει συνεργασία. Να υπάρχει και συνεργασία ή αυτά τα χόρτα δεν θα πρέπει να κόβονται πριν έρθει ένα κλιμάκι από την Αθήνα. Οφείλουν να τα βλέπουν όπως τα βιώνουμε και τα ζούμε και εμείς εδώ. Άλλετε να μην ωραιοποιούμε όταν έρχεται κάποιος σε καμία περίπτωση, την επίσκεψη στο διότι θα πρέπει να βλέπουν τα προβλήματα ως έχουν. Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε πάρει τον Πρωθυπουργό στο νοσοκομείο. Αυτό λέω. Δηλαδή επισκέφθηκε τρία μουσεία και μια τουριστική επιχείρηση θα μπορούσε να επισκεφθεί και ένα μείζον προβληματικό χώρο για να μπορεί και η δύο σώμα ο ίδιος, μια και ο ίδιος τολμά και δεν έχει το θάρρος της νόμης του, να πει ντρέπομαι για αυτή την εικόνα, διορθώστε τη άμεσα. Πιστεύω πολύ στον ίδιο γιατί τον έχω δει να το κάνει και αυτό είναι, έχουμε συναντήληψη σε αυτά τα θέματα. Τώρα η επόμενη μέρα κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συγκυβέρνηση με τα δεδομένα τουλάχιστον όπως καταγράφονται από τους πολιτικούς αρχηγούς, άρα θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκλογές έχουμε στην 21η Μαΐου, εδώ δίνουμε το βάρος μας, πάμε με εκλογές απλής αναλογικής. Εκεί θα γίνει όλο το βάρος των εκλογών. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε δεύτερες εκλογές. Εάν δεν μας δώσει το δικαίωμα κυβέρνησης με αυτόν τον εκλογικό νόμο, τότε θα το δούμε στην 22η Μαΐου και μετά πώς θα πορευθούμε. Προτεραιότητα, το επαναλαμβάνω, είναι όμως να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, για να μπορεί η πατρίδα να συνεχίσει τη σταθερή της πορεία, κυρίως όσο αφορά την οικονομία, διότι με ένα ενεργό πόλεμο στην Ευρώπη, με ένθεν και ήθεν πατάμε το κουμπί, έχει μεγάλες επιπτώσεις και στο φυσικό αέριο και στο ενεργειακό, φτάνει ακόμα και στη δική μας τσέπη και βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι νούμερο ένα πρόβλημα για όλους μας, για την καθημερινότητά μας, για τους μισθούς. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα και βλέπετε πως για να μπορείς αυτή τη στιγμή να κρατάς το επίπεδο της οικονομίας που σε καμία περίπτωση δεν μπορείς σε τέτοιες κρίσεις να σχεδιάζεις μακροπρόθεσμα, χρειάζεται πολύ προσοχή. Σίγουρα χρειάζονται σταθερές κυβερνήσεις. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου που έδωσε υπόσχεση, αν θυμόσαστε, η Πρωθυπουργός της Αγγλίας για κόψιμο φόρων γύρω στα 50 δις, χωρίς να πει που θα βρει τα 50 δις τα οποία θα έκανε περικοπή, κατέρευσε και η Λίρα και η Πρωθυπουργός μαζί. Ναι, γιατί κάτι... ακούμε τώρα για κοστολογημένα προγράμματα. Γιατί όλα τα κόμματα λένε ότι τα προγράμματά τους είναι κοστολογημένα. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι. Και ο πολίτης με τα προβλήματα που έχει δεν θα μπει στη διαδικασία να δει αν βγαίνουν οι αριθμοί, να κάτσει να βάλει μολύβι και χαρτί και να συνυπολογίσει με βάση αν έχει οικονομικές γνώσεις και στοιχεία. Άρα όλα κοστολογημένα είναι. Οι μεν πλειοδοτούν, οι δε ακολουθούν. Θα. Άρα οι ανάγκες είναι απεριόριστες, οι πόροι είναι περιορισμένοι, όπως το λέτε πολύ σωστά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις υποσχέσεις που δίνει ο καθένας και να ξέρουμε ποιο είναι το περιθώριο αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε, αν θέλετε, ή να τάξουμε για να μπορέσουμε να δουλέψει την άλλη μέρα και η οικονομία, η πραγματική, χωρίς να μπαίνουμε σε δάνεια και να δημιουργούμε νέα ελλείμματα στην οικονομία, τα οποία αυτό σημαίνει νέα μνημόνια και να τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και εμείς και οι επόμενες γενιές. Τελευταίο ερώτημα σε αυτή την πρώτη συνέντευξη, γιατί έχουμε, είπαμε, άλλη μία μέχρι το τέλος των εκλογών.
στη μερίδα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που νιώθουν απογοητευμένοι ή έχουν θυμώσει και θέλουν να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να επιλέξουν οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τι θέλετε να πείτε? Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ουδέποτε η χώρα μας ήταν τόσο ισχυρή όσο σήμερα. Κάτι που διασφαλίστηκε μέσα από συμμαχίες και μέσα από τα αμυντικά εξοπλιστικά της προγράμματα. Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης ως επακόλουθο της εισβολής στη Ρωσία στην Ουκρανία στάθηκε επιτυχημένη και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και στον μέλλον. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ισχυρή πατρίδα και ταυτότητα. Είναι προτεραιότητα και είναι η μεγάλη εικόνα για όλα. Από εκεί και πέρα, αν αυτοί οι λόγοι που κάνουν αυτόν τον ψηφοφόρο να νιώθει έτσι είναι η καθημερινότητα, θα του πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Συμπάσχω και εγώ με αυτόν τον ψηφοφόρο. Έχουμε συναντήληψη στα προβλήματα. Δεν θα είμαι αδιάφορος. Όσο με αφορά, θα τα διεκδικήσω. Δεν έχω λόγο να μην βάλω πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία και στα πιστεύω. Νομίζω ζούμε όλοι στον ίδιο τόπο και αντιλαμβανόμαστε το ίδιο τα προβλήματα και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας σε αυτό που νιώθει ο καθένας μας. Τώρα, εντείνεται φαντάζομαι η προεκλογική σας δραστηριότητα μέχρι και την τελευταία μέρα. Μέχρι και την Κυριακή, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Βέβαια, μία εβδομάδα έμεινε, κάθε μέρα υπάρχει πρόγραμμα και τα ακολουθούμε όπως τον τελευταίο μήνα καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες. Και παράλληλα και το γιατρείο. Δεν σταματάει το γιατρείο. Το γιατρείο σίγουρα... Κοίταξε, και το γιατρείο είναι κομμάτι της ζωής μου. Έτσι, δηλαδή πράγμα. Δεν μπορώ να τα αφήσω ακόμα και σήμερα είχα το και το. Δεν... Το λέω, είναι πραγματικότητα. Δεν το έχω αφήσει γιατί... Δεν θα ήσασταν συνεπής. Δεν θα ήμουν και συνεπής απέναντι την... και στις γυναίκες και στην εμπιστοσύνη. Και νομίζω ότι έτσι με γνώρισαν, έτσι με γνωρίζουν, έτσι με ξέρουν. Δεν πρόκειται να προδώσω αυτή τη σχέση που έχω αναπτύξει μεταξύ τους. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και συνέχεια στην οποία την τηρώ μέχρι στο απόλυτο. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Θα ευχηθώ. Έχουμε άλλη μία συνέντευξη την οποία θα πραγματοποιήσουμε εντός ή εκτός στούντιο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με έναν ακόμα υποψήφιο βουλευτή, αυτή τη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης θα είναι μαζί μου. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως ήδη προανήγγειλα μαζί μου στο στούντιο ο υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα κύριε Λέλα. Χαρά μου που τα λέμε απόψε. Ναι, είχαμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πάντα όταν κουβεντιάζουμε μαζί. Λοιπόν, τώρα εσείς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτή τη διαδρομή ως προεκλογική εννοώντας εκστρατεία, αλλά είναι μια εκλογική αναμέτρηση που είναι κρίσιμη για την επόμενη μέρα. Για το ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Τη θεωρούμε εμείς στο κόμμα μου, τη θεωρούμε ως καθοριστική για το μέλλον του τόπου. Δοκιμάστηκαν πολιτικές και μετά από τόσα μνημονιακά χρόνια, μία κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργήσε χωρίς τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Έχει ίσως μου δοθεί ευκαιρία να αναπτύξω την κριτική μου στην κυβέρνηση αυτή, στις συζητήσεις που θα κάνουμε. Έχει μπροστά της η κυβέρνηση αυτή την λαϊκή τιμιγορία. Και ταυτόχρονα έχει ένα κόμμα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που διεκδικεί την κυβέρνηση, ζητώντας, και δεν πρέπει να παραξενευτεί αυτός οποιοδήποτε μας ακούει, ζητάει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κυβερνήσει χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο χρόνο της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ τον εξάντλησε υποκαθεστώς μνημονίου. Μάλιστα ψηφίστηκε και ένα μνημόνιο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για το και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχε ποτέ τη διακριτική ευκαιρία και τη διακριτική δυνατότητα ως κυβέρνηση να πλώσει το δημοκρατικό της πρόγραμμα και τμήματα αυτού να τα υλοποιήσει. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ μετά τις όποιες δοκιμασίες έχει υποστεί ο λαός τα 4 χρόνια, ο λαός αυτός με γνώμονα και κριτήριο το συμφέρον του και το συμφέρον της χώρας να αποφασίσει. Και νομίζω ότι έχει πολλές δυνατότητες να κρίνει και να επιλέξει την κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα επιλέξει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η οικονομία το πιο μεγάλο πρόβλημα με το οποίο ο πολίτης θα πάει στην κάλπη? Το μέγιστο.
Η οικονομία πάντοτε προσδιόριζε, εκτός από μερικές των περιπτώσεων, προσδιόριζε το πολιτικό κριτήριο του Έλληνα πολίτη. Και ειδικά τούτη την περίοδο είναι πολύ οξυμένη η όλη κατάσταση στον τομέα αυτό, δηλαδή η ακρίβεια. Ναι. Η ακρίβεια στη διατροφή, η ενεργειακή ακρίβεια. Ο ρημαγδός των ανατιμήσεων, το στάσιμο του μισθού, η μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού, δημιούργησαν στη μέση οικογένεια εκρηκτική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι στον αέρα το επιχείρημά μας ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες, άντε και λίγο από την τρίτη εβδομάδα κάθε μήνα, ο μισθός εξαντλείται και δεν φτάνει. Ναι. Και εκεί είναι που θα παιχτεί το πρόγραμμα των δύο μεγάλων κομμάτων. Εκεί θα παιχτεί στο ποιο από τα προγράμματα θα επιλέξει, ποια κυβέρνηση θα εμπιστευτεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα τέτοιο που να προσδιορίζει το μέλλον αυτού του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο, το καθοριστικό, χωρίς να μειώνω τα υπόλοιπα, που ένα μεγάλο, ας πούμε, είναι το θέμα της δημοκρατίας. Έτσι, πολύ μεγάλο κατά την άποψή μου. Εννοείται όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Ναι, όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Ειδικά με το μεγάλο ζήτημα των υποκλοπών. Το θεωρώ μέγιστο ζήτημα δημοκρατίας. Θα μου πείτε, η δημοκρατία τρώγεται? Όχι. Αλλά το δημοκρατικό μας πολίτευμα είναι εκείνο που θα λύσει και το πρόβλημα της οικονομίας με αυτό που λέμε εμείς, με μια πολιτική δικαιοσύνης παντού. Δικαιοσύνη παντού είναι το σύνθημά σας. Εγώ θέλω να μου πείτε, για να έρθουμε λίγο και στα τοπικά και αν μας μείνει χρόνος θα ξαναγυρίσω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε αυτή τη διαδρομή σας ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσατε πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το ζήτημα της υγείας, χωρίς να μειώνω τα υπόλοιπα, αλλά ήταν για την Κέρκυρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και πρώτο στην επιλογή των ερωτήσεων και των κοινοβουλευτικών ενεργειών. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Από όλη αυτή τη διαδρομή των 4 χρόνων και από όλα όσα παλέψατε, διεκδικήσατε για αυτόν τον τόπο, κάνοντας τώρα έτσι έναν απολογισμό, τελικά τι άφησε όλη αυτή η προσπάθεια? Ακούστε, θα κρυθώ κι εγώ. Πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε. Θα κρυθώ κι εγώ, γιατί έκανα 4 χρόνια βουλευτής και ο λαός έχει τη δυνατότητα και την κρίση να διαπιστώσει αν τα κατάφερα ή όχι. Άρα για μένα είναι ένα στοίχημα οι εκλογές αυτές. Mm-hmm. Το έβαλα πρώτο στην ατζέντα μου, γιατί το θεωρώ μέγιστο θέμα σε επίπεδο τοπικό. Ναι. Και μέγιστο θέμα και πρώτο θέμα σε επίπεδο Ελλάδας. Μεγάλο θέμα ή το θέμα της υγείας. Μην ξεχνάμε ότι τα 2/4 της θητείας μου εξαντλήθηκαν σε περίοδο κορονοϊού, COVID. Έτσι, χάσαμε 35.500 κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κυρίαρχο θέμα που με απασχόλησε είναι το θέμα της υγείας, της δημόσιας υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα προβλήματα ειδικότερα στο νοσοκομείο. Ναι. Γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι έβλεπα όχι μόνο αρνητικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική που μπορεί να μας δοθεί, αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Επεδίωξα να αλλάξει και η διοίκηση. Άλλαξε η διοίκηση. Δεν ξέρω αν με ακούσανε. Αν θυμάμαι καλά, έκανε στην επιστολή και στον κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Το έκανα όχι για προσωπικούς λόγους. Θεωρούσα ότι δεν παίζουμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Έχω υποβάλει και μηνύσεις, μάλιστα, γιατί θεώρησα ότι πολλές φορές υπήρξαν ολιγορίες. Παραδείγματος χάρη για το ΕΚΑΒ. Ναι. Δύο θανάτους είχαμε. Ήδη κινείται η προανακριτική διαδικασία. Δεν ξέρω το αποτέλεσμά της, θα το ψάξω. Γιατί το έκανα αυτό? Όχι γιατί ήθελα να το παίξω εισαγγελέας και με συγχωρείτε που λέω τη λέξη παίξω, αλλά γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά που να μην έχει ως πρώτη στο καθήκον του την προστασία του ανθρώπου, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών. Το στοίχημά σας την επόμενη μέρα λοιπόν ποιο είναι? Γιατί η διαδρομή σας είναι συγκεκριμένη. Εμείς σταθήκαμε τώρα στον χώρο της υγείας, αλλά δεν ασχοληθήκατε μόνο με αυτό. Θέσατε και άλλα ζητήματα. Συζητήσατε στη Βουλή και άλλα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, ζωτικής σημασίας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε για την επόμενη μέρα? Εγώ θέλω να σας παραξενέψω από αυτό που θα σας πω. Θέλω να επανέλθει η δημοκρατία στην πατρίδα μας. Το θεωρώ ως πρώτιστο, διότι μέσα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος μπορούμε να λύσουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματά μας. Είναι λίγο βαρύ όμως, δηλαδή είναι σαν να μας λέτε ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι, δεν έχουμε, δυστυχώς.
Και το λέω με παρησία. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι δικηγόρος, πολλά χρόνια δικηγόρος. Η αγάπη μου προσδιοριζόταν όλα αυτά τα χρόνια στην υπεράσπιση ποινικών υποθέσεων, αλλά κυρίαρχα αυτό που με ενδιαφέρει από τα φοιτητικά μου χρόνια είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, αυτό το θεμελιακό νόμο που προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες και τις συλλογικές ελευθερίες. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα. Να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Και έχει διαπιστωθεί αυτό. Να παρακολουθούνται υπουργοί και αρχηγοί κομμάτων. Μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Γιατί είναι όντως ζήτημα δημοκρατίας, αλλά τίθεται και άλλα θέματα. Φεύγω από το πολιτικό που έχουν τοποθετηθεί ο κ. Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα. Δεν σας προκαλεί εντύπωση ότι άνθρωποι οι οποίοι ακούστηκε, γράφτηκε ότι παρακολουθούνταν, αποδείχτηκε ενδεχομένως, δεν είπαν λέξη. Δεν αντέδρασαν. Να πούν παρετούμε. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι στρατιωτικός. Αν εγώ είμαι εδώ και δεν μου έχει κάποιος εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ. Θα πω το εξής απλό. Γιατί μιλάμε για ζήτημα δημοκρατίας. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχει αποδειχθεί ότι τους παρακολουθούσαν και μάλιστα ο πολιτικός του προϊστάμενος, για αυτούς τους ανθρώπους έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από δύο δικαιολογίες. Από δύο αιτίες, θα λέγα καλύτερα. Ή ότι δεν έχουν κώδικα ηθικών αξιών, ή κάποιος τους κρατάει. Τους κρατάει στο χέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ εγώ να συνεργαστώ μαζί σας, κυρία Λέλα, να σας θεωρώ δικό μου άνθρωπο και να με παρακολουθείτε, πρόσεξε, την ζωή μου, την ψυχή μου. Mm-hmm. Να παρακολουθώ όχι μόνο, να με παρακολουθήσω όχι μόνο εμένα, αλλά και αυτούς με τους οποίους έρχομαι σε επαφή. Γιατί το έκανες αυτό. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει ελεγχθεί ακόμα όλος αυτός ο μηχανισμός που λειτουργούσε μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης προχτές ομολόγησε στο debate των αρχηγών ότι δεν υπήρχε εθνικός λόγος παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, αυτόματα έχει καταρρεύσει με αυτή την άποψη ολόκληρο το οικοδόμημα της υπερασπιστικής γραμμής που δόμησε όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει εθνικός λόγος και αυτή τη στιγμή δεν έχει κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον αυτών που προείσταντο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν έχει φύγει από τη θέση της η εισαγγελέας, η κυρία Βλάχου, που έδωσε το okay. Και δεν ήταν μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν πάρα πολλοί. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, κύριε Βλονίτη, ο πολίτης, γιατί τώρα περιοδεύεται, ούτως ή άλλως το κάνατε και πριν, αλλά τώρα και πιο έντονα. Ναι. Έχει το θέμα των παρακολουθήσεων στην ατζέντα πηγαίνοντας προς την κάλπη, ή έχει την ακρίβεια, τα τοπικά ζητήματα, την υγεία, το οδικό δίκτυο και άλλα τόσα, και αυτό το έχει αφήσει γιατί δεν τον ακουμπά. Όπως το θεωρώ ως απολύτως σωστό το ερώτημά σας. Θεωρώ ότι στην ατζέντα παίζει το θέμα της ακρίβειας. Με ρωτήσετε όμως εμένα προσωπικά. Ναι, έτσι. Σας ρώτησα βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι τα ζητήματα της δημοκρατίας πρέπει να μας απασχολούν υπό την έννοια ότι ένα δημοκρατικό πολίτευμα, μία δημοκρατική κυβέρνηση, θα λειτουργήσει σε αυτό που απαιτεί η δημοκρατία προς το δημόσιο συμφέρον. Mm-hmm. Και το δημόσιο συμφέρον είναι και να αντιμετωπίσει με πνεύμα ισότητος κάθε Έλληνα πολίτη και να έχει τη δυνατότητα να ζει, να έχει την οικονομική δυνατότητα να διατρέφει την οικογένειά του, ο επικεφαλής της οικογένειας ή, εν πάση περιπτώσει, το σύνολο της οικογένειας. Mm-hmm. Να μην αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα, που μου δίνουν το δικαίωμα να λέω ότι ο λαός επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας είναι γονατισμένος, το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι γονατισμένο οικονομικά. Είναι φοβισμένο, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ της οικονομίας, το κοστολογημένο, γιατί όλοι κοστολογημένα προγράμματα ακούμε ότι έχετε τα κόμματα, αλλά οι μεν κατηγορούν τους δε. Δηλαδή, άκουγα σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη, έλεγε ας πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δούμε το πρόγραμμα. Αν βγαίνουν αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κέρτσος, ως μειόφιλε, γιατί είναι ένας υπουργός ο οποίος ορίστηκε ακριβώς για να διενεργήσει εκλογές, είπε το εξής αμίμητο, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει αποτιμήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το έχει βγάλει 83 δις. Και ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά, στο debate των αρχηγών, είπε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει. Ναι. Ή έγινε ή δεν έγινε. Και βγήκε εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ο οποίος λέει ποτέ δεν ρωτηθήκαμε γι' αυτό. Ακούστε. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποιοδήποτε πρόγραμμα κόμματος,
πρέπει να είναι κοστολογημένο. Μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει τα πρόσωπα εκείνα που μπορούν να κοστολογήσουν το πρόγραμμα ανά έτος, mm-hmm. το υπολόγισαν σε 5,5 δις. Έχω εδώ την πλήρη αποτίμηση του προγράμματος, αν θέλετε στο τέλος για βοήθειά στις επόμενες συζητήσεις να σας το δώσω, απολύτως κοστολογημένο, στα 5,5 δις. Να σκεφτείτε ότι αμέσως μετά την γνωστοποίηση, την κοινοποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνητικού προγράμματος, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι. είχαμε τις εξής αποτιμήσεις, γιατί με πόσα ψέματα προσπαθεί να μηδενίσει το πολιτικό αποτέλεσμα του εκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Το έβγαλε πρώτα 24 δις. Μετά πήγε στα 40 τόσο. Μετά πήγε στα 72, 73 και στο τέλος το έφτασε στο 83. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Δεν μπορούμε να συνεχώς να υποστηρίζουμε την πολιτική μας ρίχνοντας ψέματα στην αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο. Είναι αυτό εδώ, κοστολόγηση. Εδώ την έχω. Απολύτως καταγεγραμμένα τα ποσά. Θα τα διαβάσετε. Να το δω, το έχω. Εδώ το έχω. Ωραία. Εδώ θα σας το δώσω για να έχετε την πλήρη απάντηση. Προσέχετε, 5,5 δις το έτος. Όταν, έτσι για να δείτε νούμερα, όταν 4,5 δις έχει εσχροκερδίσει, θα το πω έτσι, το κράτος από το ΦΠΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι ακόμα και με το ΦΠΑ που με τον τρόπο που τον εισπράττει το ελληνικό δημόσιο μπορεί να καλυφθεί ένας χρόνος από το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και είναι και καθοριστικό κατά την άποψή μου, 11 δις περίπου απευθείας αναθέσεις έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το καθεστώς Μητσοτάκη μέσα στα 4-7 χρόνια, με απευθείας αναθέσεις, προσέχτε, που εγώ ως δήμαρχος το λέω, όποιο έργο ή όποια προμήθεια έβγαινε στον αέρα μιας δημοπράτησης, κέρδιζε ο Δήμος, η περιφέρεια, το ελληνικό δημόσιο εν προκειμένου, μία μείωση 30-35% και πολλές φορές 40%. Σε κάποια πράγματα ότι έπρεπε να υπάρξουν. Στα 10,5 δις, στα 10,5 δις θα μπορούσαν δηλαδή 3,5 με 4 δις mm-hmm. να αποκερδίσει το κράτος και αυτά πήγανε σε ημετέρους. Δεν λέω ότι σε συνθήκες πανδημίας δεν έπρεπε να γίνουν, όμως έχετε αντιληφθεί ότι έγιναν δημοπρασίες, απευθείας αναθέσεις για έργα, εκτέλεσης έργων, με αιτιολογική βάση την πανδημία για την κατασκευή ενός δρόμου. Ήταν νόμιμο. Να σας πω και κάτι άλλο εδώ. Με συγχωρείτε, κύριε Ερώ. Το πεζοδρόμιο της Γαρίτσας. Ναι. Το πεζοδρόμιο της Γαρίτσας. Απερίφθη. Απερίφθη γιατί. Γιατί ως λόγο για να ξεκινήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπήρξε η επίκληση του μπάλου. Όταν το πεζοδρόμιο αυτό είναι κατεστραμμένο περίπου 10 χρόνια. Ναι, συμφωνώ μαζί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Αλλά ότι κάθε καιρική μεταβολή νομίζω ότι επιτείνει το πρόβλημα. Έτσι. Δεν δικαιολογώ τα τη περιφέρεια. Μην βρίσκουν αστείες δικαιολογίες για να δίνουν απευθείας αναθέσεις στους συμμετέρους. Εδόθηκαν χρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε εταιρείες που συστήθηκαν πριν από 3 μέρες από την ανάθεση και με ένα κεφάλαιο 5.000 ευρώ. Αυτά όλα έχουν δημοσιοποιηθεί μέσα από καταγγελίες που κάνουμε, μέσα από ερωτήσεις που υποβάλλουμε στους αρμόδιους υπουργούς. Προσλήψεις που έγιναν κατά παράνομο τρόπο, προσλήψεις οι οποίες έγιναν με μόνο αιτιολογικό, ένα καιρικό φαινόμενο, ενώ το καιρικό αυτό φαινόμενο έχει εκλείψει. Να σας πω πόσες καταγγελίες έχω κάνει και εδώ σε επίπεδο Κέρκυρας. Το ξέρετε ότι εκκρεμούν υποθέσεις στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις οι οποίες έγιναν μέσα στη διάρκεια των Χριστουγέννων και δόθηκε δυνατότητα για 3-4 μέρες. Την ημέρα που. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στο κράτος που δόμησε, το λεγόμενο επιτελικό κράτος ο κ. Μητσοτάκης. Για να καταλάβω να θέσω το ερώτημα. Με όλα αυτά που μου περιγράφετε, πώς αιτιολογείτε ότι δημοσκοπικά, γιατί άλλο η δημοσκόπηση, άλλο η κάλπη βέβαια, έτσι, αποτυπώνεται μια υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, γιατί. Καταρχάς, δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Σεβαστό. Δεύτερον,
Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια σχέση, το αποτέλεσμα δηλαδή της συναλλαγής, μεταξύ αυτού που πληρώνει τον δημοσκόπο. Ναι. Και τον δημοσκόπο υπάρχει μια οικονομική συναλλαγή η οποία ελέγχεται ακόμα και στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Που σημαίνει ότι με πολύ απλά λόγια είναι πειραγμένες πολλές των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Και θα σας φέρω δύο ή τρία παραδείγματα αν θα μου έρθουν τώρα στο μυαλό. Θα μου πείτε για προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε άλλα ποσοστά δημοσκοπικά και άλλα αποτελέσματα. 22% με το δημοψήφισμα, 6-7%, 8% όταν κέρδισε τις εκλογές το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν μείον. Έτσι. Και τώρα τελευταία που πήγε στο 32% με ΙΤΑ, τον είχαν πολλά ποσοστά κάτω, πολλές δεκάδες κάτω. Θέλω να πω, ό,τι πληρώσεις, παίρνεις. Η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα. Σωστά. Το βράδυ της 21 του μήνα θα δούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ακούω. Γυρνάω στα χωριά, γυρνάω στα καφενεία, γυρνάω παντού. Και την Ελλάδα μου δόθηκε ευκαιρία μέσω της ιδιότητός μου ως βουλευτής και συγκεκριμένως ως αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ. Ο κόσμος δεν μιλάει. Υπάρχει μια υπόκοφη βοή και αυτή η σιωπή είναι βροντερή και θα τη δείτε το βράδυ στις 21 του μήνα. Το ένα λεπτό που απομένει, γιατί ξέρετε τον τηλεοπτικό χρόνο, το γιατί ΣΥΡΙΖΑ νομίζω μας το αναλύσατε. Γιατί Αλέκο Αυλονίτη? Γιατί Αλέκο Αυλονίτη? Υπάρχουν κι άλλοι στο ψηφοδελτίο που θα μπορούσαν να επαξίωσουν να είναι βουλευτές. Ο καθένας από εμάς έχει μια ματαιοδοξία μέσα του. Και μια φιλοδοξία. Αυτά προσπαθώ να τα παντρέψω μέσα μου και πολλές φορές δεν τα έχω απαντήσει, να σου πω αγαπητή Ρο. Δεν τα έχω παντρέψει μέσα μου να δω δηλαδή ποιο είναι το κίνητρο που ζητάω να συμμετέχω στα κοινά. Όμως πάντοτε καταλήγω στο πάθος που έχω για την ζωή και για την ίδια την κοινωνία στην οποία ζω. Αυτό το πάθος προσπαθώ να το εκδηλώνω με ενδιαφέρον. Τα 4-7 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να μελετάω προβλήματα, να γράφω, να αγορεύω στη Βουλή, να κάνω επίκαιρες ερωτήσεις. Έχω την εντύπωση ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι που με πλήρωσε ικανοποιημένος, τα κατάφερα. Και θέλω αυτή την επιβεβαίωση με την επανεκλογή μου. Αυτή είναι η ματαιοδοξία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αυλονίτη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε όμως και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ ένα πολύ όμορφο βράδυ.